Οι παρεμβάσεις όλων, θα έλεγα, όχι των περισσότερων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έβαλαν την ουσία του προβλήματος και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολιά μας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας, που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που έχουν αναλάβει το βαρύ φορτίο, εσείς δηλαδή, αρκετοί από εσάς που είστε εδώ μέσα, να σηκώσουν αυτό το βάρος της εκπαίδευσης, της μόρφωσης των παιδιών σε πολύ δύσκολες συνθήκες και βεβαίως οι γονείς οι ίδιοι που βιώνουν αυτό το δράμα των παιδιών τους, τα ποντάρουν στα άλογα που έλεγε η συνάδελφος, η συναγωνίστρια πριν, από την ώρα που ξεκινάει στον παιδικό σταθμό μέχρι την ώρα που μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο, να τελειώσει τις σπουδές τους και μετά να αρχίσει η νέα περιπέτεια της ζωής, της έβρεσης δουλειάς, το να μπορέσει να φτιάξει οικογένεια, το να μπορέσει να ζήσει σαν άνθρωπος στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Την εποχή δηλαδή που έχει κάνει θαύματα και η επιστήμη και η τεχνολογία, που υπάρχουν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες για να ζήσει ο κάθε άνθρωπος με ευημερία, ευτυχισμένος και με υγεία και με υψηλή μόρφωση και με ελεύθερο περισσότερο χρόνο από την εργασία του να ασχοληθεί με τα κοινά, να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, με αυτό που τον ενδιαφέρει, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να ζήσει δηλαδή τη ζωή του, βλέπουμε να πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω. Και βέβαια έχει αποκτηθεί τεράστια πείρα και ανάμεσα σε εμάς που συζητάμε απόψε εδώ, αλλά θέλω να πιστεύω και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία, μέσα στα εργατικά λαϊκά στρώματα, στις λαϊκές οικογένειες, αποκτιέται πλέον μια συσσωρευμένη πείρα ότι χωρίς αγώνα, χωρίς κοινή δράση, χωρίς την κοινωνική μας συμμαχία, όπως λέμε εμείς στο ΚΚΕ, χωρίς συνεχή διεκδίκηση θα ήμασταν ακόμα πιο πίσω. Και άρα αυτό πρέπει σωστά να το κάνουμε, σωστά να το προωθούμε, να έχουμε προσανατολισμό, να έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια ο καθένας από τον άλλον να παίρνει και βεβαίως εκεί να συνδυάζουμε τις μορφές πάλης, το περιεχόμενο του αγώνα και τι τελικά θέλουμε. Γιατί πραγματικά το ερώτημα στο θέμα που συζητάμε απόψε, που είναι το αντικείμενο αυτής εδώ της συνάντησης, είναι το τι σχολείο θέλουμε. Τι σχολείο θέλουμε σήμερα, να το βελτιώσουμε όσο γίνεται, δύσκολο πράγμα αυτό, αλλά κυρίως τι σχολείο θέλουμε αύριο να χτίσουμε. Και ταυτόχρονα με αυτό το ερώτημα, να απαντάμε και στο ερώτημα μέσα σε ποια κοινωνία, με τι οικονομία, τι οικονομικές σχέσεις, τι πολιτικές, πολιτιστικές σχέσεις, τι ανθρώπινες σχέσεις, τι σχέσεις με το περιβάλλον και πάει λέγοντας. Όλα δηλαδή αυτά τα ερωτήματα που στην καθημερινή κουβέντα, στην καθημερινή ζωή μας απασχολούν όλους και τα συζητάμε στις παρέες, στα σχολεία, έξω από αυτά, στους αγώνες που κάνουμε με τα παιδιά μας, τα συζητάμε με τους συναδέλφους μας, τα συζητάμε μέσα στη Βουλή με πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς και πάει λέγοντας. Άρα εκεί είναι τα ζητήματα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, το ένα φέρνει το άλλο και το ένα εξαρτάται από το άλλο. Ακούει ο άλλος αξιολόγηση, λέει Υπουργός Παιδείας, λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έλεγαν πριν οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες, του ΣΥΡΙΖΑ για 5 χρόνια, πιο πριν του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, άλλοτε μονοκομματικές, άλλοτε συνεργασίες, δεν έχει σημασία, στην ουσία τα ίδια. Να προχωρήσουμε την αξιολόγηση. Και φέρνουν συγκεκριμένους νόμους. Ακούγεται ωραία, λέει ο άλλος, μα δεν πρέπει να αξιολογηθεί το σχολείο, δεν πρέπει να αξιολογηθεί ο διευθυντής, δεν πρέπει να αξιολογηθεί ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Ναι, αλλά την ίδια ώρα τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Γιατί βλέπουμε σχολεία, αυτά που είπατε κι εσείς, σχολείο που είναι 40 και 45 χρόνων και 50 χρόνων. Κτηριακή εγκατάσταση που δεν θα αντέξει ένα σεισμό και τα παιδιά μας θα είναι μέσα. Οι συνάδελφοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί θα είναι μέσα.
σε αυτά τα σχολεία. Σχολεία που πλημμυρίζονται. Με το πρώτο καιρικό φαινόμενο και βλέπετε τώρα και υπάρχει και το διαδίκτυο, υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνονται ευρύτερα γνωστά αυτά αμέσως. Αυτές οι απαράδεκτες εικόνες δηλαδή, για μωρά παιδιά, παιδικού σταθμού, βρεφονηπιακού, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου και πάει λέγοντας. Είναι σχολεία τα οποία 28 συγχωνεύσεις, αν θυμάμαι καλά, είπατε ότι έχουν γίνει εδώ στην περιοχή του δυτικού τομέα, στους δήμους εδώ της περιοχής που εκπροσωπείται σήμερα. Την ώρα που έπρεπε να αραιώσουν, σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες που όλοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, τι θα κάνουμε με το τέταρτο κύμα, πού θα φτάσουμε, θάνατοι, θα έχουμε στις ΜΕΘ πολλούς αρρώστους, θα έχουμε χιλιάδες κρούσματα κλπ. Και αντί να αραιώνουν, οι τάξεις, τα τμήματα συγχωνεύονται. Σχολεία ειδικής αγωγής που θέλουν μια ιδιαίτερη φροντίδα για παιδιά να μεγαλώσουν και σωστά, με διάφορα προβλήματα. Άρα η αξιολόγηση πάνω σε τι θα γίνει. Το σχολείο στην Αγία Βαρβάρα επίσης πώς θα αξιολογηθεί σε σχέση με το άλλο που είναι σύγχρονη κτηριακή του εγκατάσταση κάπου στα βόρεια προάστια ή αλλού πιθανόν, που έχει γυμναστήριο, που έχει όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών, που έχει μικρότερα τμήματα. Ποιος θα τα αξιολογήσει αυτό. Και πώς θα αξιολογούνται αυτοί που ο χορηγός τους είναι ο τάδε μεγάλο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής, του άλλου ο τάδε τραπεζίτης και όλοι αυτοί μεταξύ τους θα τρώγονται και θα φαγώνονται. Γιατί είναι ενωμένοι απέναντι στο λαό, στο να πιέζουν και αυτοί από τη μεριά τους να περνάει το πολιτικό τους προσωπικό νόμους αντιλαϊκούς, αντιεκπαιδευτικούς κλπ. Μέσα στη Βουλή και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά εκεί είναι ενωμένοι, αλλά μεταξύ τους τρώγονται και φαγώνονται. Και θα κάνεις και το σχολείο ανταγωνιστικό πάνω στα συμφέροντα των ανταγωνιστών αυτών επιχειρηματιών. Αυτό δηλαδή που ζούμε όλοι, αυτή την τραγωδία στον αιώνα μας, οι πολυεθνικές εταιρείες του φαρμάκου να τσακώνονται για τα εμβόλια και να έχουν μπλέξει τον κόσμο. Διότι μην μου πείτε τώρα ότι δεν καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς ότι το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες αντιφάσεις στο πώς ενημέρωσε η κυβέρνηση και τα φυσικά μέσω των μέσων ενημέρωσης και των άλλων μηχανισμών τον ελληνικό λαό και δημιούργησε τόσα προβλήματα, ώστε να μείνει ουσιαστικά ενημέρωτος ο κόσμος ή να καλλιεργήσει νέες φοβίες, νέες ανησυχίες σε έναν κόσμο που δεν ξέρει ούτε από επιστήμη, ούτε το πώς λειτουργούν αυτά τα εμβόλια, ούτε τα φάρμακα. Όταν η μια εταιρεία, η Pfizer, τα βάζει με την AstraZeneca, η AstraZeneca τα βάζει με την άλλη και διαδίδουν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης διάφορα πράγματα και τα ακούει ο κόσμος και κουμπώνεται ακόμα περισσότερο από τη φυσιολογική φοβία που έχει ή που του δημιουργεί έτσι κι αλλιώς. Εδώ στο γιατρό λες να πας και λες Παναγία, εγώ είδα μακριά από μένα, ας πούμε, μη μου τύχει κάτι. Πόσο μάλλον σε συνθήκες που ακούει για θανάτους, που ακούει για εμβόλια και ακούει και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι σε όλη την κοινωνία, θα είναι σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους. Και μπορεί να αναφερόμαστε κυρίως στην παιδεία ή στην υγεία, γιατί πραγματικά είναι τα βασικά κοινωνικά αγαθά. Τι να το κάνεις άμα δεν είσαι στην υγεία σου, τι να το κάνεις άμα δεν μπορείς να μορφωθείς, να ξέρεις δύο γράμματα, δύο κολιγογράμματα έστω και δεν γίνεις πολύ περισσότερο άνθρωπος από εκεί και ύστερα. Γιατί το σχολείο επιτελεί και τέτοιο ρόλο. Πας τα παιδιά σου εκεί και μην τα ρίχνουν όλα στην οικογένεια, δεν γίνεται. Δουλεύει ο άλλος από το πρωί τα χαράματα μέχρι το βράδυ, γυρνάει ο πατέρας, η μάνα, χωρίς λεφτά, με τόσα προβλήματα, με άλλα πιθανόν προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτός ευθύνεται σε τελευταία ανάλυση. Βεβαίως έχει και μια ευθύνη η οικογένεια, οπωσδήποτε, εντάξει. Ο πατέρας, η μάνα, το περιβάλλον που ζει το παιδί, αλλά το κύριο ποιο είναι. Δεν είναι το σχολείο. Δεν είναι η κοινωνία. Τι εκπέμπει, ας πούμε, η τηλεόραση, που και αυτό είναι μέσα στην κοινωνία. Είναι κυβερνητική πολιτική, είναι πολιτική των διαφόρων ιδιωτών που έχουν τα μέσα. Τι παραδείγματα δίνουν στα παιδιά. Και έρχεται και ο δάσκαλος με αυτά τα λίγα πράγματα που έχει τα μέσα στα χέρια του, όσες γνώσεις και να έχει και όσο καλή θέληση και να έχει, πώς θα επιδράσει σε αυτό το παιδί και πώς θα το διαμορφώσει. Ενώ εμείς θέλουμε πραγματικά μέσα από το σχολείο όχι μόνο να αποκτήσει γνώσεις,
της ιστορίας, της γεωγραφίας, των μαθηματικών, των ελληνικών κλπ. Να μάθει να γράφει και να μιλάει, αλλά και να γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Αυτά τα ζητήματα του περιεχομένου της εκπαίδευσης και πώς αυτό έχει να κάνει με την επίσημη πολιτική που ασκείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις κάθε φορά, γιατί τώρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο ένας υπουργός παιδείας ή ένας υπουργός υγείας για το άλλο θέμα που λέγαμε. Οι υπουργοί αλλάζουν, αλλά το θέμα είναι ότι οι αντιλαϊκοί νόμοι, οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι συνεχίζονται. Ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον. Και βέβαια, εντάξει, ο καθένας έχει και την ευθύνη του ξεχωριστή προσωπικότητα, το τι καταλαβαίνει, τι ικανότητες έχει, τι γνώσεις έχει ή τέλος πάντων, αλλά από εκεί και πέρα το βασικό μοτίβο, το βασικό πλαίσιο μπαίνει από τη στρατηγική αυτή που υπηρετεί η κυβέρνηση, που υπηρετούν γενικότερα συμφέροντα και ποιες τάξεις τα συμφέροντα κυρίως υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση, αυτό το πολιτικό προσωπικό. Άρα η συζήτηση αυτή πρέπει να ανοίξει ευρύτερα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν παλεύουμε το πιο απλό πράγμα, λέει να μην γίνει τάδε συγχώνευση, να έρθουν 5 καθαρίστριες σε κάποια σχολεία, να μονιμοποιηθούν οι καθηγητές, αυτοί που είναι αναπληρωτές, οι δάσκαλοι κλπ. Να προσληφθούν. Όλα αυτά είναι ζητήματα που τα παλεύουμε και δεν τα υποτιμάμε καθόλου. Λέγοντάς σας, ας πούμε, αυτά τα γενικά ζητήματα που κατά τη γνώμη μας είναι τα κύρια, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και στη Βουλή κάνουμε επίκαιρη ερώτηση, ξανακάνουμε τώρα 1η Νοέμβρη για τις συγχωνεύσεις εδώ, στα σχολεία του Δυτικού Τομέα και θα ξανακάνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα όχι να την παρατηθούμε και να τους πιέσουμε μέσα στη Βουλή, αλλά να πάμε και έξω και μέσα στα υπουργικά γραφεία και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και να τα πούμε. Πάνε οι βουλευτές μας. Πάνε οι εκπρόσωποι επίσης των κινημάτων, του εργατικού κινήματος, άλλων όταν κάνουν συναντήσεις με κοινοβουλευτικές ομάδες. Αυτά θα τα κάνουμε. Δεν θα σταματήσουμε κυρίως να παλεύουμε στο δρόμο με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τα συλλαλητήρια, τις συναντήσεις, τις συσκέψεις, ώστε να φτιαχτεί αυτό το μέτωπο πάλι στο αραγές μέτωπο εργατών, άλλων λαϊκών δυνάμεων από τα άλλα κοινωνικά στρώματα και βεβαίως στον χώρο της παιδείας ένα αραγές μέτωπο των καθηγητών, των δασκάλων, των γονιών, των παιδιών, των μαθητών κλπ. Και φυσικά η λογική που θεωρεί το μαθητή, το γονιό ως πελάτη του σχολείου, όπου θα πρέπει και εκεί έτσι να αξιολογείται πίσω από κάποιο χορηγό για να γίνει τα προβλήματα, ή η λογική που θεωρεί και είναι η επίσημη λογική αυτή δυστυχώς, τον ασθενή, τον άρρωστο άνθρωπο πελάτη στο νοσοκομείο, όπου αν έχει πολύ κόστος δεν με πολύ ενδιαφέρει να τον γιατρέψω, αφού έχει πολύ κόστος η εκπαίδευση των παιδιών δεν με πολύ ενδιαφέρει να τα λύσω, δεν θα φτιάξω τα κτίρια, θα έχω τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε κάποια κοντέινερ, ξέρω εγώ, θα αφήνω τα παλιά κτίρια που μπορεί να πέσουν οι σοβάδες και να πλακώσουν τα παιδιά, όπως είδαμε σε μια σειρά σχολεία το τελευταίο διάστημα και συνεχίζεται. Αυτή η λογική του κόστους ωφέλους, της εμπορευματοποίησης, τα πάντα δηλαδή δώστα στην ελευθερία της αγοράς, στην οικονομία και στον ανταγωνισμό, μας φέρνουν σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Και δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο από αυτή τη σκοπιά. Φυσικά εδώ ευθύνη έχει πρώτα απ' όλα η κεντρική εξουσία που λέμε η κυβέρνηση, αυτοί που διαχειρίζονται τα ζητήματα, το βασικό, το αστικό κράτος, το πώς επιλύει ζητήματα. Ευθύνες όμως έχουν και άλλοι μηχανισμοί που ανήκουν στο κράτος, έστω και σε πιο άμεση επαφή με τον λαό, της γειτονιάς, με τους δήμους εδώ. Και αναφέρομαι στην τοπική διοίκηση, στους δήμους, στις περιφέρειες, οι οποίες βέβαια έχουν οικονομικό πρόβλημα, χρηματοδότηση κλπ. Γιατί τους δίνουν αρμοδιότητες και δεν δίνουν χρηματοδότηση, κόβουν από τον προϋπολογισμό, σε αυτό έχουν δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά συμμετέχουν σε όλη αυτή την ιστορία και δεν παίζουν αυτό το ρόλο που πρέπει στην πραγματικότητα να παίξουν. Δηλαδή να είναι η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κεντρική εξουσία. Την πρόταση δηλαδή που είχε το ΚΚΕ προεκλογικά και που δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος δεν την κατανόησε. Σου λέει τι αντιπολίτευση θα είναι, που θα είναι δήμαρχος ή θα είναι περιφερειακός. Μα έτσι πρέπει να είναι. Αν θέλει να παλέψει, θα είναι μαζί με το λαό του και θα είναι αντιπολίτευση στην κεντρική εξουσία. Δεν μπορεί
να υπηρετεί τα συμφέροντα αυτά. Πρέπει να είναι και αυτό να το κάνει με τη ρίζη της πάλης του. Φυσικά δεν το κάνουν οι άλλες δυνάμεις, γιατί έχουν τέτοια κατεύθυνση, αυτή την πολιτική υλοποιούν. Αλλά αυτή είναι η άποψη δική μας. Αυτό παλεύουμε εμείς. Και αυτό γίνεται τώρα με το παράδειγμα που φέρατε με την αλλαγή του νόμου για τα σχολικά συμβούλια. Αυτό γίνεται. Παίρνει την πλειοψηφία, στην ουσία περιορίζει κι άλλο, κουτσουρεύει αυτά τα αστικοδημοκρατικά δικαιώματα που δεν ήταν δά και τίποτα πολλά. Δεν ήταν δικαιώματα, τέλος πάντων, όπου μπορούσε να λειτουργήσει ο εργάτης, ο καθηγητής, ο υπάλληλος, ο μαθητής με ελευθερία πνεύματος, να έχει δυνατότητα να παρέμβει στις εξελίξεις και να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Αλλά τέλος πάντων γινόταν μια διαπάλη με διαφορετικούς συσχετισμούς καλύτερους. Ας πούμε πιο προωθημένο αστικοδημοκρατικό δικαίωμα, να το πω έτσι. Και αυτό το παίρνουν πίσω. Ακόμα και αυτό το φοβούνται. Έτσι δυναμώνει εκεί η καταστολή. Πάντα υπήρχε καταστολή, η βία του αστικού κράτους, όμως δυναμώνει η καταστολή γιατί ακριβώς φοβούνται. Φοβούνται και εμείς, το κίνημα εννοώ, όχι εμείς ως κουκουέ μόνο ή μόνο εσείς που παλεύετε μέσα από τους συλλόγους γονέων, μέσα από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, πρέπει να τους φοβήσουμε περισσότερο. Γιατί αυτό είναι μόνο που μπορούν να καταλάβουν οι εκάστοτε κυβερνώντες. Αυτό είναι που μπορούν να φοβηθούν πραγματικά για να έχουμε και μικρές ανάσες, μικρές νίκες, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε και την αυταπάτη ή ζούμε μέσα στην αυταπάτη, ότι μέσα σε αυτό το σύστημα, έτσι όπως είναι δομημένο, έτσι όπως είναι αποφασισμένο για τα συμφέροντα που θα υπηρετεί με συνέπεια, ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα και γι' αυτό πάντα θα μας ακούτε να λέμε ότι ο καθημερινός αγώνας για να υπάρξει μια ανάσα ανακούφισης, για να πάρουμε ένα δικαίωμα, για να κερδίσουμε κάτι στα σχολεία μας, εδώ, εκεί, πρέπει να συνδυάζεται και να έχει συνέπεια μέχρι το τέλος, να βλέπει και την προοπτική, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να έχουμε μια τέτοια παιδεία για το λαό, δωρεάν, δημόσια, καθολική και βεβαίως με όλα τα μέτρα και με όλα τα όνειρα και τα ιδανικά που παλεύουμε, χωρίς να είναι ουτοπία όμως αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι και η ουτοπία είναι και πολύ κακή. Έχω ξαναπεί ότι, το έχουμε ξαναπεί δηλαδή μάλλον σαν κόμμα, ότι και η ουτοπία θα ήταν η κοινωνία μας καλύτερα άμα είχαμε η περισσότερη πλειοψηφία και κάποιες τέτοιου είδους ουτοπίες, που τελικά δεν είναι ουτοπίες, είναι σχέδιο. Γιατί μας έχετε ακούσει να λέμε κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός. Σου λέει όλος, μάρε γαμό, το κουκουέ, όλο αυτά λέει συνέχεια, η ξύλινη γλώσσα κλπ. Μα δεν έχεις κεντρικό επιστημονικό σχέδιο σαν κράτος, σαν κυβέρνηση κλπ. Και τέτοια κυβέρνηση χρειαζόμαστε, τέτοια εξουσία χρειαζόμαστε, δεν θα μπορείς να οργανώσεις την παιδεία. Δεν θα μπορεί να οργανώσεις την υγεία. Το μεσημέρι ήμουνα σε περιοδία, επειδή κάνουμε και περιοδίες ταυτόχρονα για τα προβλήματα της πανδημίας σε νοσοκομεία, σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας ήμουνα. Από εκεί έρχομαι. Λοιπόν, και συζητούσαμε και έλεγε ο πρόεδρος εκεί του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, ξέρετε, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Έλειπα εδώ στο νοσοκομείο, αναισθησιολόγοι δεν μπορούν να γίνουν χειρουργία, έχουν προβλήματα. Το ένα φέρνει τ' άλλο όταν λείπουν γιατροί, ειδικότητες κάποιοι ή λείπουν νοσηλευτές. Δεν έβγα, βρήκαμε έναν, έφυγε και λοιπά. Ψάχνουμε παντού, δεν τελειώνουν λέει, δεν επιλέγουν ως ειδίκευση αυτό. Και του λες, και το καταλαβαίνει φυσικά και ο ίδιος, ότι μα το ένα φέρνει τ' άλλο. Γι' αυτό σας λέμε κεντρικό σχέδιο. Ποιος θα προγραμματίσει ότι θέλω περισσότερους, για παράδειγμα, αναισθησιολόγους, γιατί ξαφνικά είδα ότι από το πανεπιστήμιο δεν βγαίνουν τέτοιοι και δεν κάνουν μετά ειδίκευση εδώ. Θα το πει ο ίδιος, ο φοιτητής, η φοιτήτρια, ο μεταπτυχιακός, ξέρει ότι χρειάζονται τέτοιοι, ή του έχει πει κανένας κάπως ότι μετά θα έχει δουλειά και πρέπει σε αυτό το τομέα να πάρει. Θα του το πει η οικογένειά του. Ποιος θα του το πει? Αυτό είναι ζήτημα κεντρικού σχεδίου. Να πεις τέτοιες ειδικότητες θέλω να προσανατολίζεις, να ενημερώσεις. Δεν θα το κάνεις με το ζόρι, φυσικά ο άλλος, άμα θέλει να γίνει άλλη ειδικότητα, να το κάνεις τέτοιο, αλλά θα ξέρει και θα μπορεί να επιλέγει. Με βάθος χρόνου, μιας πενταετίας, μιας δεκαετίας. Και σου λέει τώρα τι κεντρικό σχέδιο και τι είναι αυτά, αυτά τα λύνει η ίδια η αγορά, οι ανάγκες και τέτοια. Ποια αγορά? Λέει το συμφέρον, το καπιταλιστικό κέρδος, αυτό που θέλει ο τάδε στον τομέα της παιδείας,
τώρα που μπαίνουν μέσα οι επιχειρήσεις στα γεμάτα, αυτό που θέλει στον τομέα της υγείας, αυτό που θέλει στον τομέα του πολιτισμού, σε όλους γενικά τους κοινωνικούς τομείς, αυτούς που απαρτίζουν δηλαδή και που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, τη ζωή όλων μας καλύτερη, ή μπορεί να συμβάλλουν στο να γίνει καλύτερη. Είπα ότι δεν θέλω να σας κουράσω, γι' αυτό λοιπόν θα τελειώσω. Αν υπάρχουν τα συγκεκριμένα, λέω για σήμερα, ζητήματα που μπορούμε με ερωτήσεις, με αναφορές, να τους βομβαρδίσουμε, να πιέσουμε και να συζητήσουμε φυσικά, πιέζοντας την κυβέρνηση, υπουργεία, αντίστοιχους, ώστε να επιλύσουν και δήμους και περιφέρειες, να το κάνουμε, δώστε τα αυτά, υπομνήματα ότι είναι, να συνεχίσουμε αυτή και να συνεχίσουμε αυτή την επαφή, να την κρατήσουμε για οτιδήποτε χρειάζεστε. Ειλικρινά σας το λέω, εμείς έχουμε ανοιχτή γραμμή. Ό,τι θέλετε, ως σύλλογοι εννοώ, ως φορείς, ως εκπρόσωποι εργαζομένων εκλεγμένοι, μπορείτε να απευθύνεστε με σιγουριά στο ΚΚΕ και με εντιμότητα θα σας απαντάμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να προωθήσουμε, πού δυσκολευόμαστε και τι βοήθεια χρειαζόμαστε και εμείς και για την επεξεργασία των θέσεών μας και για, συνολικά για την πολιτική και ευρύτερα κοινωνική μας παρουσία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.